Τώρα πάμε μέχρι τον Δημήτρη Λάπα, ο οποίος βρίσκεται στον Ευαγγελισμό. Γιατί σας είπαμε ότι τα νοσοκομεία είναι σε κατάσταση πολέμου και δεν είμαστε υπερβολικοί. Ο Δημήτρης θα μας δώσει όλη την εικόνα για το πώς πέρασε χθες το βράδυ και είναι μαζί με τον, για να δω, με τον κύριο Φερεντίνη. Φερεντίνο. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καρδιολόγος ο κύριος Φερεντίνος. Στην πρώτη γραμμή κι αυτός. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στον Ευαγγελισμό. Εφημερεύει μέχρι τις 8 η ώρα. Την τελευταία στιγμή ήρθε ο κύριος Φερεντίνος, γιατί από ό,τι μου είπε, ενώ είχαμε συνεννοηθεί από χθες, δεν ήξερα αν θα μπορέσει να έρθει, γιατί συνεχώς διασωληνώνουν ανθρώπους εδώ στον Ευαγγελισμό. Γίνεται ένας πανικός. Να σας δώσω κάποια στοιχεία και θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Φερεντίνος. 65 εισαγωγές COVID, 3 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, νομίζω, κύριε Φερεντίνο, και γεμάτες η ΜΕΘ και η ΜΑΦ του Ευαγγελισμού. Ακριβώς. Ήταν μια εφιαλτική εφημερία για ακόμα μια φορά. Αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό λειτουργούμε σε καθεστώς πολέμου, όπως και στις υπόλοιπες εφημερίες από τις αρχές σχεδόν της πανδημίας. Τώρα η εφημερία σε εμάς έχει ακόμα περίπου 1-2 ώρα να κλείσει ακόμα και είμαστε στο 100% σε πληρότητα στις μονάδες συντατικής θεραπείας και στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Κύριε Φερεντίνο, ναι, όταν ακούω. Λέτε εφιαλτική, τι εννοείτε? Λέει ότι το βράδυ ήταν εφιαλτικό. Για περιγράψτε μας λίγο την εικόνα. Φανταστείτε ότι έχουν κυκλοφορήσει και οι εικόνες από τον Ευαγγελισμό, φαντάζομαι, και τα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι, με τα ΕΚΑΒ, τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν ένα τρένο για να μπορέσουν να φέρουν τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο κλείνει με περίπου 65 άτομα εισαγωγές στις κλινικές COVID, με 0 κρεβάτια σε εντατικές μονάδες θεραπείας και COVID και non-COVID. Όλα αυτά τα στενοφόρα περίπου που βλέπουμε την ουρά, ναι, έφεραν ασθενείς COVID. Με COVID. Όχι μόνο ασθενείς με COVID, και ασθενείς άλλων παθήσεων, οι οποίοι έρχονται στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να θεραπευτούν. Αλλά φανταστείτε ότι η αναλογία περίπου με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, περίπου 2 ώρες πριν κλείσει η εφημερία, είναι περίπου 110 εισαγωγές non-COVID περιστατικά και 65 εισαγωγές COVID. 6 στους 10 δηλαδή ήταν. Ναι, 6 στους 10 ήταν. Όχι, στους 20 είναι 6 στους 110, μα λέτε, και 65 είναι 185 περίπου. Ναι, σε 180 εισαγωγές, οι 65 είναι COVID, παραπάνω ένας από τους 3. Κύριε Φερεντίνε, δεν ξέρω, έχετε έναν αριθμό πόσοι διασωληνώθηκαν χθες στο νοσοκομείο σας? Στο δικό μου τμήμα, που μπορώ να σας πω, στην COVID-1 κλινική, είχαμε 5 διασωληνώσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν απορροφηθεί οι 3 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας και παραμένουν 2 ασθενείς διασωληνωμένοι στον όροφο. Από ό,τι ξέρω με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σας λέω και 2 ώρες πριν κλείσει η εφημερία, είμαστε περίπου στους 6-7 διασωληνωμένους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον όροφο εκτός ΜΕΘ. 6-7 στον όροφο εκτός ΜΕΘ. Στείλατε ανθρώπους από τον Ευαγγελισμό σε κάποιο άλλο νοσοκομείο? Δεν μπορούσατε εσείς εδώ να αντιμετωπίσετε την κατάσταση και τους στείλατε σε άλλο νοσοκομείο? Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, μπορούσαμε, αλλά δεν χωράνε οι ασθενείς πλέον στο νοσοκομείο. Οπότε αναγκαστικά διακομίστηκαν περιστατικά και διοχετεύθηκαν σε άλλα νοσοκομεία. Αυτή είναι η άλλη μάστιγα τώρα, ξέρετε. Οι άνθρωποι οι οποίοι διασωληνώνονται και δεν μπαίνουν και δεν μπορούν να τους βάλουν σε ΜΕΘ. Δεν έχουν. Και ΜΕΘ δεν είναι. Μας κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ο Ευαγγελισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Το μεγαλύτερο, ίσως, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα μιλάμε για επιστράτευση. Υπάρχει ανάγκη γιατρών, κύριε Φερεντίνε? Οι δικές σας δυνάμεις αντέχετε, μάλλον, γιατί είστε από την αρχή τώρα του κορονοϊού, είστε στην πρώτη γραμμή. Κοιτάξτε, κυρία Βουλγάρη, το θέμα είναι ότι ο Ευαγγελισμός, όπως και πολλά μεγάλα νοσοκομεία τριτοβάθμια, έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε νοσοκομεία μίας νόσου. Αυτό σημαίνει ότι πολλές κλίνες έχουν μετατραπεί σε κλίνες COVID και έχουν κλείσει από τον πραγματικό ρόλο που είχαν να επιτελέσουν στην κατάσταση πρώτης πανδημίας. Επίσης, κλίνες της κλασικής ΜΕΘ, αυτές που λέμε non-COVID περιστατικά, που νοσήλευαν βαριά χειρουργία, καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, νευροχειρουργικούς, τροχεία κτλ., έχουν μετατραπεί σε κλίνες ΜΕΘ μόνο για COVID περιστατικά. Και πάλι όμως, με αυτές τις μετατροπές, το νοσοκομείο έχει φτάσει σε έναν κορεσμό αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό που έχουμε πει οι νοσοκομειακοί γιατροί από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, ότι θα πρέπει να μπουν και τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία στο παιχνίδι, γιατί είναι κρίμα πραγματικά να βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι να νοσηλεύονται στον όροφο την ίδια στιγμή που υπάρχουν νοσοκομεία με πλήρως επανδρωμένες μονάδες, με αξιόλογους γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα υψηλού επίπεδου, που θα μπορέσουν να πάνε εκεί και να έχουν τη
φροντίδα που τους αξίζει στον 21ο αιώνα. Το αν θα γίνει καλά ή όχι δεν το ξέρω. Αλλά θα έχουν σίγουρα μια πολύ καλύτερη θεραπεία εντός της ΜΕΘ. Εκεί πρέπει να είναι ένα διασωληνωμένο περιστατικό. Σωστά. Να σας πω, εάν επιστρατευτούν οι γιατροί, σε εσάς προβλέπετε να έρθουν 5-10 από τους 200? Κοιτάξτε, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ περισσότερες. Και δεν είναι μόνο θέμα να επιστρατευτούν οι ιδιώτες γιατροί. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει προτάσεις. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για επικουρικό, συνάδελφοι που έχουν τελειώσει την ειδικότητα και έχουν πολύ φρέσκες, να το πω έτσι, τις γνώσεις και θέλουν να βοηθήσουν. Και αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να προσληφθούν όλοι. Γιατί ακριβώς είναι θέμα κόστους. Μάλιστα. Είναι θέμα κόστους και αυτοί οι γιατροί θα πρέπει να μείνουν μέσα στο σύστημα υγείας και να μπορέσουν να γίνουν μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Έτσι. Ναι, ναι, και αυτό το κόστος, εντάξει, ας τους πάρουν τώρα αυτούς τους ανθρώπους και μετά θα δουν αν θα τους μονιμοποιήσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να ψάχνουμε δεξιά και αριστερά και να μαλώνουμε με τους γιατρούς, υπάρχουν αυτοί να τους κρατήσουν, να τους προσλάβουν για όσο διάστημα χρειαστεί και μετά βλέπουμε τι τους κάνουμε. Και επιτέλους πρέπει να ανανεωθεί το σύστημα υγείας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, κύριε Χασαπόπουλε. Απλά να σας θυμίσω ότι προ-πανδημία στα κενά στα δημόσια νοσοκομεία ήταν 30.000. Καλά, ναι. Σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό. Σκεφτείτε πόσο αυξημένες είναι οι ανάγκες αυτές εν μέσω πανδημίας. Κύριε Φερεντίνη, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Φοβερό, φτάσαμε τώρα στον Ευαγγελισμό να λέμε ότι είναι τραγική εφημερία. Ένα κάθε βράδυ τρέμουν οι άνθρωποι. Έτσι.